Μάλιστα, έχει αλλάξει και το προφίλ της σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτή η γυναίκα. Η οποία στάθηκε στον Πέτρο και έδωσε ένα πολύ μεγάλο αγώνα για να ανακαλυφθεί αυτή του η ταυτότητα, πιστεύοντας και αυτή, εκείνο που ο Πέτρος έλεγε, Βασίλη, και καλησπέρα στον Βασίλη Λαμπρόπουλο και φίλες και φίλοι, ότι δηλαδή είναι Έλληνας και ψάχνει να βρει τη ρίζα του εδώ στην Ελλάδα. Πριν μας πει ο Βασίλης τα στοιχεία που έχει, να πω μια λεπτομέρεια. Ο άνθρωπος αυτός είχε αποφασίσει να υιοθετήσει το όνομα, γιατί έλεγε ότι δεν θυμόταν το όνομά του και δεν το ήξερε, Πέτρος. Τελικά το πραγματικό του όνομα, αν όντως είναι παιδί αυτής της οικογένειας, ήταν Πετρίτ. Πέτρος στα αλβανικά. Βασίλη. Νίκο, συνεχίζει την έρευνα το Τμήμα Αναζητήσεων της Ελληνικής Αστυνομίας της Ασφάλειας Αττικής. Για αυτό την περίπτωση, όπως χαρακτηρίζεται, επιλεκτικής μνήμης, επιλεκτικής αμνησίας του συγκεκριμένου ατόμου, όπως εκτιμούν, διότι θεωρούν ότι θα βγει η άκρη το τι ακριβώς συμβαίνει. Περιμένουν αύριο την μητέρα, η οποία έρχεται βεβαίως από Αλβανία, είναι άγνωστα, ακόμα θα πάει στη Λαμία πρώτα να δει τους συγγενείς της και όλοι μαζί θα κατέβουν στην αστυνομία για να δώσουν σχετικές καταθέσεις και να πάρουν δείγμα DNA από την μητέρα. Αυτός είναι ο στόχος, και να δοθεί κάποια σχετική απάντηση με συγκριτικό υλικό. Έχουν επίσης επικοινωνήσει με άτομα από το περιβάλλον του συγκεκριμένου ατόμου που δηλώνει αμνήμων και οι οποίοι λένε ότι δεν του θυμίζει οτιδήποτε, δεν του λένε οτιδήποτε τα πρόσωπα τα οποία δηλώνουν συγγενείς του στα καμένα βούλα και μου είναι παντελώς ξένοι. Βεβαίως όλα αυτά είναι περίεργα, τους κάνει εντύπωση ότι έχει αλλάξει λίγο και τα προφίλ του στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Τελείως, μέχρι το όνομα του έχει αλλάξει. Από προχτές μόλις τον ενημερώσαμε, άλλαξε ο Πέτρος το προφίλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχει αρχική εικόνα, βεβαίως αυτό μένει να αποτυπωθεί και από τα περαιτέρω στοιχεία, ότι πράγματι είναι συγγενείς του συγκεκριμένοι άνθρωποι, οι οποίοι αν μη τι άλλο είναι καλών προθέσεων και παρουσιάζουν κάποια στοιχεία, οι οποίοι ακριβώς λένε ότι ο Πέτρος, του συγγενείς μου που έχουν φωτογραφίες, που υπάρχει ομοιότητα κτλ. Πράγματι από ένα σημείο και μετά περιέργως άρχισε να διακόπτει τις επαφές, να λέει ότι δεν τους θυμάμαι, δεν σας θυμάμαι ποιοι είστε. Αυτό, όπως είπαμε και χθες, τους θορύβησε ότι κάτι συμβαίνει εδώ με αυτή την επιλογή της αμνησίας και σταμάτησαν και ήδη την επικοινωνία. Έρχεται η μητέρα του χαρούμενη που θα δει το παιδί της μετά από τόσο καιρό. Και είναι, η αστυνομία, επαναλαμβάνω, έχει την εικόνα, όμως αυτό που θα κρυθεί, ότι πράγματι είναι το παιδί της αυτό, ότι είναι συγγενής. Και θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ο ίδιος είναι παντελώς αρνητικός. Δεν θα βγει αμέσως στο DNA, υπάρχουν και άλλες προτεραιότητες. Και να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και να δούμε και τις εξετάσεις αποτυπωμάτων με βασικό κριτήριο γιατί γίνεται όλο αυτό, γιατί έχουμε αυτή την επιλεκτική μνήμη αμνησία και αν υπάρχει κάποιος άλλος στόχος ή κάποιος άλλος λόγος. Και κάποιος άλλος Βασίλη, μου σε ευχαριστώ πολύ.